Μένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον μηχανολόγο μηχανικό, σύμβουλο σιδηροδρομικών έργων αλλά και υποψήφιο στο νότιο τομέα με την Εθνική Δημιουργία, τον κύριο Ηλία Κόνστα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και να πούμε για άλλη μια φορά συλληπιτήρια και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Κύριε Κόνστα, έχετε εσείς καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα, όσο αυτό μπορεί να γίνει φυσικά, χωρίς να έχετε κάνει κάποια επιτόπια έρευνα? Βλέπουμε ότι επικεντρωνόμαστε στον ανθρώπινο παράγοντα που λειτουργήσε καταλυτικά εδώ πέρα. Mm-hmm. Σίγουρα η ευθύνη είναι σαφής. Πλην όμως θα κάνουμε λάθος αν μείνουμε εκεί πέρα. Το θέμα είναι πώς έφτασε ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, προκειμένου ΟΣΕ, εν έτη 2023, να υποκαταστήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης mm-hmm. και σηματοδότησης με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ πέρα μπορεί να λειτουργήσει βάσει κάποιων αυστηρών διαδικασιών και πρωτοκόλων μόνο βραχύβια. Δηλαδή, αν κάποιο σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και της συντήρησης, για κάποιες ημέρες ή εβδομάδες να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ότι αυτό έγινε ο κανόνας λειτουργίας επί σειρά ετών. Οπότε, αθρηστικά και στατιστικά, συνέβη αυτό που συνέβη. Υπάρχει τεράστια διαφορά του στατιστικού σφάλματος που ένα ηλεκτρονικό σύστημα σηματοδότησης δίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις ασφαλείας. Δηλαδή είναι περίπου 10.000 πιο ασφαλές σε ένα σύστημα από αυτά που συζητούμε. Και πάντως φαντάζομαι ότι εν έτη 2023 είναι αδιανόητο όταν υπάρχει το οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος να μην υπάρχουν ηλεκτρονικές δικλείδες ασφαλείας γι' αυτό, έτσι. Το λέω γιατί ακούσαμε και μαζί τους διαλόγους εκείνο το βράδυ και είδαμε έναν άνθρωπο εμφανώς σαστισμένο. Δεν καταλάβαινε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αστοχία τεχνική, γιατί δεν μπορείς κάτι τόσο σοβαρό να έχεις ένα μοναδικό παράγοντα πηγή σφάλματος. Mm-hmm. Όπως εν προκειμένου έγινε ένα σφάλμα και οδήγησε στο μοιραίο. Mm-hmm. Οι διαδικασίες κανονικά έχουν κάποιες επικαλύψεις. Δηλαδή να λάβει ο άλλος επιβεβαίωση ότι έλαβε ένα τηλεγράφημα, ένα σήμα. Ακόμα όμως και αν όλα αυτά τηρηθούν σωστά, πάλι δεν είναι κάτι που μπορεί να βασιστεί κανείς σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πυραμίδα σφαλμάτων που οδήγησαν σε αυτό που βλέπουν. Δηλαδή τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας μπορεί κανείς να τα διερευνήσει από αστυνομικής και ποινικής πλευράς, αλλά για να φτάσουμε εκεί προϋπήρξαν άλλες προϋποθέσεις που άπτονται θεμάτων που πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει πραγματικά διερεύνηση από επιτροπές ή οτιδήποτε άλλο. Όπως, τι έχετε υπόψη σας? Δηλαδή ας πούμε την ίδια μέρα, εάν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε η Εθνική Τραγωδία, ο κύριος Μητσοτάκης θα πήγαινε να εγκαινιάσει ένα κέντρο τηλεδιοίκηση στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, π.χ. Που φτάνει στο δεύτερο επίπεδο αυτό που συζητάμε, το οποίο είναι τι έγινε με τις συμβάσεις και την υλοποίηση. Γνωρίζουμε το 2012 η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει το σύστημα το πανευρωπαϊκό. Το 2015 ήταν ο ορίζοντας. Δεν έγινε. Πήραν παρατάσεις. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι εντός του 2023 ήταν προγραμματισμένο να δοθεί. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Υπάρχει τρίτο επίπεδο. Όλα τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια συστήματα αδειοδοτούνται με κάποιο τρόπο. Η λειτουργία τους δηλαδή για να προχωρήσει υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες μελέτες και κάποια έγγραφα ανάλυσης κινδύνων τα οποία δείχνουν τι μέτρα έχουν πάρθει, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι τεχνικά και κάποιες λιγότερες φορές είναι διαδικαστικά, και έτσι δίνεται η άδεια και κάποιος την υπογράφει την άδεια. Αν κάποια μέτρα, όπως συγκεκριμένη περίπτωση, πάβουν να υφίστανται, γιατί υπάρχει βλάβη εξοπλισμού, γιατί υπάρχουν κλοπές, εξωγενείς παράγοντες, τότε η άδεια πρέπει να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί σε ακραίες περιπτώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο δύσκολο να ανακληθεί γιατί ο σιδηρόδρομος πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Σίγουρα όμως πρέπει να τροποποιηθεί και να είναι σαφές για πόσο διάστημα προσωρινά μέτρα θα είναι σε λειτουργία. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο. Ένα τέταρτο επίπεδο, και εκεί πέρα έχει κανείς πραγματικά αμφιβολία αν θα φτάσουμε, είναι κατά πόσο αυτοί οι οργανισμοί έχουν τη δομή και τη διοικητική δυνατότητα να φέρουν εις πέρας το έργο το οποίο καλούνται να φέρουν. Αυτό όμως, ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1882. Θα έπρεπε να υπάρχει μια συσσωρευμένη πείρα, τόσο σε ό,τι αφορά στο διαχειριστή των δομών, όσο όμως και στην Τρενοσέ, στην Hellenic Train, η οποία έχει αγοραστεί από μια εταιρεία που επίσης είναι η παραδοσιακή εταιρεία των σιδηρόδρομων, ο ΟΣΕ της Ιταλίας τέλος πάντων.
ο Σέδης Ιταλίας, που εδώ πέρα λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια και έχει άλλη ευελιξία. Ναι, ναι. Μιλάω όμως για τους δημόσιους οργανισμούς, τους δικούς μας, οι οποίοι στερούνται αυτής της ευελιξίας. Και τι εννοώ? Μία διοίκηση για να αντιληφθεί ο οργανισμός της που πάσχει εις βάθος και να εκπονήσει ένα πλάνο, δεν της αρκεί μια θητεία ισόπως με τη θητεία του Υπουργού που τη διόρισε, δηλαδή 2-3-4 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Θέλει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό και να κριθεί. Αυτή είναι μια πρώτη παθογένεια που δεν υφίσταται στη χώρα μας. Με το που αλλάζει μια κυβέρνηση, αυτομάτως αλλάζουν και οι διοικήσεις των οργανισμών. Δηλαδή... Απ' την άλλη, κύριε Κόνστα, είτε είναι κάποιος διοικητής που έχει τοποθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να θεωρεί και ο ίδιος αυτονόητο ότι τα τρένα του 2023 δεν πάνε στα τυφλά. Θέλω να πω, δεν γίνεται ένας από τους επιβάτες που ήταν στο μοιραίο τρένο να μπορεί να πάρει γνήσιο της υπογραφής από το κινητό του και μετά ξαφνικά το κλειδί να μην γυρίζει γιατί κάποιος δεν έβαλε τη μανιβέλα. Αυτό το είπαμε, είναι συλλογική ευθύνη. Δηλαδή όλα αυτά είναι σφάλματα 10-20 ετών. Δεν είναι κάτι που τώρα έγινε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι απλά το τέλος, η κορυφή του Παγόβουνου. Και δυστυχώς είναι κάτι που με όλα όσα προείπα στατιστικά είναι πιθανό να συνέβαινε. Και σίγουρα έχουν συμβεί και άλλες τέτοιες αστοχίες τα προηγούμενα χρόνια. Απλά δεν κατέληξαν σε τέτοια καταστροφικά συμβάντα και έτσι δεν έφτανε στο φως της δημοσιότητας. Τα αντιλήφθηκαν εγκαίρως, τα διόρθωσαν. Μάλιστα. Κύριε Κόνστα, ελπίζω για τέτοια θέματα να μην τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.